25 και 26 Σεπτεμβρίου μεταβήκαμε στην Αθήνα, όπου συναντήσαμε τους δύο υπουργούς στο Υπουργείο Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σκουρλέτη και τον κύριο Τσιρόνι αντίστοιχα. Με τον Υπουργό Εσωτερικών είχαμε μια εκτενή συζήτηση σε θέματα προσωπικού που δεν υπάρχει στο Δήμο μας ανάλογο προσωπικό, ούτως ώστε να έχουμε τη διαχειριστική επάρχεια ώστε να χειριστούμε έργα ΕΣΠΑ. Το είδε το πρόβλημά μας θετικά ο Υπουργός και θα δώσει εντολή στους συμβούλους του για να είμαστε σε μια διαρκή επικοινωνία για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Επίσης, συζητήσαμε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας ορεινός δήμος και τα οποία πώς πρέπει να διαμορφωθούν ανάλογα με την απόσταση, με τον πληθυσμό τους και άλλα διάφορα στοιχεία, τα οποία είναι για την ορεινότητα του ενός δήμου. Επίσης, συζητήσαμε για χρηματοδοτήσεις στο μέλλον, πώς θα γίνονται αυτές. Συζητήσαμε επίσης και για τους μελλοντικές ανακατατάξεις των Δήμων και είχαμε μια πολύ καλή φιλική συζήτηση και θα είμαστε, όπως είπαμε, κοντά από εβδομάδα για να συζητήσουμε τα επιμέρους προβλήματα που απασχολούν την δημοτική μας αρχή. Την επόμενη μέρα επισκεφθήκαμε τον αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Τσιρόνι, όπου είχαμε σαν θέμα, κύριο θέμα, την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Είναι ένας πρωτογενής τομέας, ο οποίος θέλει να το δούμε πιο ευλαβικά. Εμείς κάνουμε το σχέδιο διαχειριστικής διαχείρισης βόσκησης, συμπληρώνουμε μάλλον το σχέδιο το οποίο είχε κάνει ή τη μελέτη που είχε κάνει ο φορέας διαχείρισης Πρεσπών. Το είδε θετικά και μας είπε ότι μπορούμε να γίνουμε ένας πρότυπος δήμος που έχει σχέδιο βόσκησης και να επιχορηγηθούμε, να χρηματοδοτηθούμε πιο καλά. Θα είμαστε ένας πρότυπος δήμος και θα προχωρήσουμε στο μέλλον νομίζω πιο θετικά. Επίσης συζητήσαμε το πρόβλημα για ίδρυση σφαγείου και τυροκομείου στην περιοχή μας, καθώς επίσης είπαμε, θα δούμε και για τα μιλήσαμε και για την μειωμένη παραγωγή που υπάρχει φασολιών στην περιοχή μας λόγω του καύσωνα και της ανθόπτωσης που είχε γίνει το καλοκαίρι, καθώς και για τα ΠΟΥΕ και διάφορα άλλα θέματα που αγγίζουν το πρωτογενή τομέα, την αγροτική μας ανάπτυξη. Και ο υπουργός αυτός της αγροτικής ανάπτυξης, ο κ. Τσιρόνης, ήταν θετικότητος και είπε ότι θα είμαστε και αυτός σε διαρκή επικοινωνία ώστε να εφαρμόσουμε τα σχέδια τα οποία προσδοκούμε ότι θα λάβουν καλό αποτέλεσμα.